και πάμε στο Κερατσίνι, στην Αμφιάλη. Μια γειτονιά έχει μοιραστεί στα δύο. Για πρώτη φορά φέτος λειτουργεί στην οδό Ελισπόντου Δημοτικό Σχολείο. Χτίστηκε δίπλα ακριβώς από ένα παλιό σπίτι. Το σπίτι της Βασιλικής Στεφανίδου. Μιας δυστυχισμένης γερόντισσας που το ένα της παιδί είναι άρρωστο ψυχικά και το άλλο στη φυλακή. Το δημοτικό δεν έχει προάβλιο. Για να γίνει προάβλιο πρέπει να απαλωτριωθεί το σπίτι της γερόντισσας. Πώς να φύγει όμως 80 χρονών γυναίκα. Πού να πάει. Έχει λοιπόν ταμπουρωθεί μέσα εδώ και εβδομάδες και αρνείται να βγει ακόμα και για τις βασικές της ανάγκες. Κάποιοι γείτονες την υποστηρίζουν. Κάποιοι άλλοι έχουν χάσει την ψυχραιμία αλλά και την ανθρωπιά τους. Θα δούμε όμως καλύτερα τι κατέγραψε η κάμερα του επαυτοφόρο με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Θα θέλουν να μας βγάλουν να έξω να κάνουν αυλή το σχολείο και να μας βγάλουν απ' έξω στον δρόμο. Πού να πάμε και εμείς δεν έχουμε τίποτε καμιά βοήθεια από πουθενά άλλου. Είμαστε φτωχοί, δυστυχισμένοι άνθρωποι. Είμαστε εγώ είμαι άρρωστη με το ζάχαρο. Έχω πάθει γάγαρα τα πόδια μου είναι πληγωμένα και τα δύο με πληγείς. Θέλω να με βάλουν εδώ σε ένα ίδρυμα, αλλά εγώ δεν θέλω σε ίδρυμα. Θέλω με τα παιδιά μου μαζί να είμαι, να με περιποιούνται. Με αλλάζω το πόδι μου, γιατί είναι πληγωμένα τα πόδια μου, γι' αυτό. Με πληγές. Έχω δύο παιδιά. Ο ένας είναι σχεδόν ανάπηρος, δεν δουλεύει. Έχει το χέρι του σπασμένο και δεν δουλεύει. Χρόνια τώρα που είναι αυτός. Ο άλλος δούλευε σε ένα εργοστάσιο τώρα, αλλά το πήραν το παιδί. Το κλείσανε μέσα για να μας βγάλουν απ' έξω. Πολεμούν να κλείσουν και τον άλλον τώρα, τον δεύτερο, για να μας βγάλουν απ' έξω, να βγάλουν και εμένα να με πάνε σε ίδρυμα για να γκρινίσουν το σπίτι εδώ. Αυτά πολεμούν να κάνουνε. Έρχονται κάθε μέρα και με ενοχλούνε. Ποιος σας ενοχλεί κάθε μέρα? Αυτή της δημαρχίας. Και εδώ ένας δάσκαλος που είναι. Φωνάζει. Αυτή είναι η ζωή μου. Αυτός που πάει το κουδούνι τώρα με τα παιδιά. Και είναι το δάσκαλο, κάνει στη δημαρχία είναι. Και έρχεται και μας ενοχλεί όλη την ώρα. Να μας βγάλει έξω και καλά. Αυτός φακώθηκε πολύ. Αυτή την ώρα εγώ είμαι διευθυντής σχολείου. Δεν μπορώ να λειτουργήσω το σχολείο. Το σπίτι αυτό, αν θα μπείτε μέσα, μπείτε αν τολμάτε. Για να δείτε αν δεν κάνετε μετό, αν διαπιστώσετε ότι τα παιδιά αυτά κινδυνεύουν από υπαθητήτητα και κινδυνεύουν και οι κύριοι που διαμαρτύρονται. Γιατί πρέπει τέλος πάντων να καταλάβουμε ότι αυτό είναι σχολείο. Πάει τελείως. Αυτός ο χώρος είναι σχολείο τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε 1% πιθανότητα να μην γίνει σχολείο αυτός ο χώρος. Να σας διακόψω κάτι. Είχε πει ο Δήμαρχος, τα πήγαμε εμείς μια επιτροπή, ότι επειδή ήταν τα λεφτά πολύ λίγα, λέει να τα πάνε, θα συμπληρώσει και ο Δήμος λεφτά για να τα παίρνανε. Ό,τι θέλει, να σας πω κάτι. Από σήμερα να έρθει ο κύριος που είναι κρυμμένος. Ή η κυρία την αντιβάλλουμε σε ένα ίδρυμα. Εσείς δεν τη λυπάστε εκεί πέρα που ζητιανεύει. Γιατί την αφήνετε σε εκείνο το χώρο? Αφού δεν έχει τα παιδιά της και δεν μας αφήνει. Ποια παιδιά της έχει? Φυλακή είναι για κλοπή ο ένας. Κινδυνεύει η γειτονιά, κινδυνεύουν τα παιδιά εδώ. Δεν μας έχει πειράξει το παιδί. Μπορεί να είναι άρρωστο, δεν μας έχει πειράξει τη γειτονιά. Κανέναν δεν έχει πειράξει. Σίγουρα και έχετε εσείς στη γειτονιά παράπονο από αυτή την οικογένεια? Όχι, καθόλου δεν έχει πειράξει. Κανένα παιδί δεν έχει πειράξει. Τόσα χρόνια εδώ γεννηθήκαν, εδώ μεγάλο δεν μας πείραξε. Περνάμε μια καλημέρα, καλησπέρα λένε. 70 χρόνια. Εγώ κλείνω μέρα νύχτα. Τι να κάνω, παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτά είναι τα νέα μας. Απελπιστική κατάσταση, παιδί μου. Πολύ, πολύ απελπιστική. Είναι ένα μεγάλο δράμα για μένα, παίζεται. Θεωρούμε τη δυνατότητα από 300 οικογένειες, από 300 παιδάκια που σας κοιτάνε τώρα με αυτό το βλέμμα, να χαρούνε για λίγο αυλή. Έχουμε καθημερινά τραυματισμού. Στο κρατικό νοσοκομείο χτες πήγαν με κομμένα χείλη και κομμένα φρύδια τα παιδιά. Εδώ είναι τώρα, μπορείτε να τους δείτε. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη αυλή. Είμαστε σαν φυλακισμένοι εδώ μέσα. Άμα φύγει αυτό το σπίτι, θα έχουμε μπασκέτες και να παίζουμε και να μπορούμε να παίξουμε και μπάλα κιόλα. Ενώ τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε τίποτα. Εμείς αυτό που θέλουμε μόνο είναι ένα προάβλιο και το έχουν κάνει θέμα. Πρώτα η παιδεία και μετά όλα τα άλλα. Η παιδεία αλλού. Η παιδεία και η υγεία από πού αλλού. Από πού αλλού. Να φύγει το παιδί μου από εδώ, να πάει πού. Να φύγω από το σπίτι μου, για το παιδί σου. Για το κοινό καλό βεβαίω. Όχι, λάθος είσαι. Για το κοινό καλό. Δεν είσαι εσύ γι' αυτό. Τώρα έγινε το σχολείο, κυρία μου. Γυροκομείο να το κάνετε. Γυροκομείο. Γυροκομείο να το κάνετε. Θα την πετάξουμε. Έχετε δει πως ζει η γυναίκα? Έχετε πάει ποτέ? Εσείς βεβαίως. Εσείς την καταδύσατε έτσι τη γυναίκα. Εμείς. Βεβαίως. Εγώ κλαίω μέρα, τι να κάνω, παιδί μου.
Τι να κάνω, αφού κλείσαν το παιδί μου φυλακή το ένα, που δούλευε, έχασε και τη δουλειά του τώρα. Δεν θα μπορεί να δουλέψει. Ο άλλος γυρίζει εδώ και εκεί, σαν παλαβός γυρίζει. Και το άλλο το κακόμοιρο γυρίζει εδώ και εκεί, πώς μπορεί να τον βγάλει, αλλά πώς να τον βγάλει, θέλει λεφτά. Να το βγάλει. Το έχουν κλείσει μέσα. Είναι να μην κλαίω. Μάνα είμαι, να μην κλάψω. Αυτή η κατάσταση που έφτασε εδώ η οικογένεια αυτή, φταίει ο μεγάλος, γιατί από μικρό ήταν παλαβό. Έβαλε φωτιά. Ναι, η μάνα τη φταίει τώρα. Ακούστε να δείτε, να ακούτε και την αρχή τι συμβαίνει στην οικογένεια. Έβαλε φωτιά, δεν ξέρετε τίποτα. Ναι, λοιπόν, ερχόταν και μια επιτροπή και το εξέταζε χρόνια. Ως που έγινε 18 χρονών το βάλαν στο τρελοκομείο. Αλλά αυτό δεν μπορούσε, μόνο έκλαιγε. Τέλος πάντων, το έβγαλε και μετά, επειδή μάλωνε με τον πατέρα και τα σκότωνε όλα στον άλλον, προτίμησε ο πατέρας και έφυγε. Πώς τα μεγάλασα, εγώ το ξέρω αυτά τα παιδιά. Κανείς δεν το ξέρει άλλος. Τα άφησε ο άντρας μου μικρά και έφυγε. Μας παράτησε και έφυγε. Τα άφησε μικρά, εγώ τα μεγάλωσα μέσα και έξω. Τι να σας πω, παιδί μου, αυτά είναι τα νέα μας. Πρώτη φορά που μας κάνανε έξω και μας τα πήραν όλα τα πράγματα. Δεν μας αφήσαν τίποτε, μέχρι τις εικόνες. Εγώ είμαι πρώτος που μαζί τους θα πάω και στο δικαστήριο. Θα αποσύρω όλες τις μηνύσεις, όλες, γιατί έχουν γίνει τρεις μηνύσεις. Κάνει έφεση, είναι τουλάχιστον 15 μήνες φυλακή, ο ένας ο μεγάλος. Λοιπόν, θα κάνω ό,τι μου είναι ανθρωπίνως δυνατό να τους βοηθήσω. Θέλω όμως να λειτουργήσει το σχολείο και σαν διευθυντής του σχολείου και σαν αντιδήμαρχος. Δεν πρόκειται να βγούμε απ' έξω. Θα έρθει ο εισαγγελέας για να κάνει πλέον από σήμερα έρευνα. Εγώ δεν δημιουργώ προσωπικά. Πάτε και ψάχνετε τις δικογραφίες και βάλετε το παιδί μου φυλακή. Δεν κάνω τίποτα. Για να με βγάλετε ένα έξω, να πάρετε και το άλλο μου το παιδί να το κλείσετε μέσα και να βγάλετε και εμένα έξω να γκρεμίσετε τα σπίτια. Αυτή είναι η ιδέα σας. Ο σκοπός σας αυτός είναι, για να με βγάλετε απ' έξω. Σας παρακαλώ, μπείτε μέσα να δείτε ή από εδώ απ' έξω. Σας λέω ότι δεν πλένονται, δεν έχουν νερό. Δεν έχει μέσα θέρμανση, δεν έχει φως. Είναι ποντίκια μέσα στα υπόγεια. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Θέλετε κι εσείς από την εκπομπή σας του κυρίου Κακαουνάκη, θέλετε από την πλευρά μας, σαν Δήμος, από την πλευρά του ΟΣΚ, να παλέψουμε να τους βρούμε τρόπους να ζήσουν καλύτερα. Ναι, από εκεί και πέρα είναι τρόπος ζωής αυτός. Μια γυναίκα να είναι μόνη της. Το παιδί που είναι φυλακή, το επαναλαμβάνω. Είναι η πετιότητή του. Είναι δικασμένος για κλοπή. Το άλλο παιδί είναι κρυμμένο. Για να μην έρθει ο εισαγγελέας. Γιατί πρέπει να λειτουργήσει το σχολείο. Έχω ευθύνη τεράστια. Μπορώ να πάω φυλακή. Γιατί αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν από αρρώστιες. Μυρίστε τώρα πώς μυρίζει μέσα. Είτε εισαγγελέας και έφυγε. Δεν μπήκε χθες μέσα. Έκανε έρευνα και δεν μπήκε μέσα. Δεν μπορώ, μου λέει. Κυρία Βασιλική, κυρία Βασιλική, εμείς μπορούμε να μπούμε μέσα τώρα? Δεν μπορείτε να μπείτε. Δεν μπορείτε να μπείτε. Γιατί είναι κλειδωμένα. Τα κλείσε ο γιος μου. Έβαλε κάτι σιδερένιες πόρτες, κάτι αυτά μέσα. Και πώς βγαίνετε εσείς? Εγώ δεν βγαίνω έξω. Αν σας βρουν σπίτι καλύτερο όμως και καλύτερες συνθήκες ζωής, γιατί να μην φύγετε από εδώ? Γιατί θέλω με τα παιδιά μου να ζήσω. Θέλω να μου βάλουν σε ίδρυμα να με βάλουν. Όχι σε ίδρυμα, στον Άγιο Παντελήμωνα εδώ με άλλες γυναίκες συνομήλικές σας. Δεν θέλω να πάω σαν Άγιο Παντελήμωνα. Και στα παιδιά σας θα βρούμε τρόπους να μείνουν σε ένα σπίτι. Ήμουνα κι άλλη φορά σε ίδρυμα και δεν θέλω να πάω. Θα πάμε τώρα στο Περιστέρι, ένας νέος άνθρωπος, ο Γιάννης Παπαναστασίου. Κοιμάται εδώ και μήνες στα σκαλοπάθια του Δημαρχείου. Εκεί με τη βροχή, το κρύο, το χιόνι. Εκεί τον βρήκε το επαυτοφόρο με τον Δημήτρη Μάρκο. Εδώ ο κόσμος μου έχει πει εμένα ότι κοιμάσαι πολύ καιρό εδώ πέρα. Α, όχι, δεν κάνεις εγώ πολύ καιρό. Χθες ήρθα εγώ. Μια χαρά είμαι. Δεν θέλεις να σε βοηθήσουμε? Δεν θέλεις να σου βρούμε ρούχα να... άμα μου βρεις, φέρουμε. Τον βλέπεις και αρχίζεις και στεναχωριέσαι. Λυπάσαι, διότι κρυώνει, διότι... Όμως δεν τίνεται, δεν τον αφήνουν έτσι. Δεν έχει μια άποψη εντελώς, δηλαδή σε τρελαίνει ο Γιάννης. Είναι χειμώνας, εσύ κυκλοφορείς γυμνός εδώ πέρα, θα κρύωσεις, θα πάθεις, θα αρρωστήσεις σοβαρά. Δεν σε νοιάζει αυτό? Όχι, δεν πεθαίνει. Ο Γιάννης είναι φίλος μου, είναι μήνες τώρα εδώ που έρχεται. Κάθε πρωί θα του φέρω το γαλατάκι του, να το πιει. Έτσι Γιάννη, ο Γιάννης όταν τον έβρισε και κοιμότανε, καταρχήν ήταν από το παντελό.